Ξεμπλόκαρε τελικά από τη γραφειοκρατία το ζήτημα του οικισμού πολυτέκνων στα Χανιά έκτασης 723 στρεμάτων που βρίσκεται στις Μουρνιές πίσω από το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο και την οποία παραχώρησε η τοπική εκκλησία. Το έργο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της χάραξης, ενώ η έκταση θα περιλαμβάνει 453 οικόπεδα με πρόβλεψη για χώρους όπως εκκλησία, σούπερ μάρκετ, κοινόχρηστους χώρους και πράσινο. Μετά από το πρώτο βήμα που κάνουμε τώρα με την έγκριση ποδοποιίας, προκηρύσουμε πανελλήνιο μειοδοτικό διαγωνισμό να αναλάβουν να ξεκινήσουν αυτό το έργο. Η δεύτερη φάση του έργου είναι να προχωρήσουμε τις άλλες μελέτες δεσμεύσης με το θέμα ηλεκτροδότηση, με το θέμα του νερού, με το θέμα των τηλεφώνων, με το θέμα των ευρύων υδάτων, με το θέμα της απογέτευσης. Το έργο πέρασε από πολλά εμπόδια και γραφειοκρατικές περιπέτειες μέχρι να βγει η τελική μελέτη οδοποιίας. Μας ζητούσαν τόσα χρόνια για την ιδιοκτησία, για το καθεστώς, για οτιδήποτε. Πετύχαμε και βρήκαμε τίτλους γνήσιους της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν απαραβίαστοι, γι' αυτό καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε την τοπική Εκκλησία, την Ιερά Σύνοδο της Κρήτης, διότι έσκυψε στα προβλήματα πραγματικά των πολυτέκνων, μας αγκάλιασε, μας βοήθησε και μας βοηθά και ευελπιστούμε να μας βοηθήσει αυτό. Γι' αυτό είμαστε και εμείς ακέραιοι. Το πρόβλημα ανέκυψε όταν κατά τη δημιουργία του ΠΕΡΠΟ, της επέκτασης δηλαδή, δεν αναφέρθηκε η επωνυμία του Συλλόγου Πολυτέκνων. Το έλεγε ότι θα επεκταθεί το ΠΕΡΠΟ σε τόσα στρέμματα στην περιοχή ΤΑΔΕ, αλλά δεν έλεγε τον τίτλο και την επωνυμία. Γι' αυτό καθυστέρησε γύρω στα 8 με 10 χρόνια αυτή όλη η περίπτωση. Επεκτάθηκε τελικά, βοηθήκαμε, αλλά οι πρώτοι οι οποίοι εγκριθήκαμε από όλους και οι πρώτοι που είχαμε κάνει όλη τη δικασία για να συμμετέχουμε στο ΠΕΡΠΟ, είμαστε ο Σύλλογος Πολυτέχνων Μηχανείων.